Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Κλειστό γήπεδο, Σπαρτακός. Ένα λεπτό, τελευταίες πινελιές. Πολύ ωραία είμαστε. Σεν Πάουλη, Λασόν. Για την D2, D1, συγγνώμη, development. Καλό παιχνίδι και στις δύο ομάδες. Καλύτερο σας κερδίσει. Όμως το θέαμα, χωρίς αματισμούς, εγώ αυτό θέλω. Η κυπέδουχη είναι στο 5-1. Στο 2-2. Είχουμε ξενούμενοι. Επιθετικό φάουλ, μάλιστα. Από Σκαρμέα, σε αυτόν χρεώθηκε. Σεν Πάουλη, η οποία πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα. Καλά τη θα έρθει. Διακύρωση με Μονίδη. Δύο. Η απάντηση είναι άμεση. 2-2. Ο Μανίκας ο σκόρερ. Θα πετύχει τον πρώτο. Τους πρώτους δύο πόντους για την ομάδα του. Λεμονίδη στην επαναφορά. Ο Πιτένης θα βγει από το σκρι. Στο Παντελή. Κίνος για δύο. Προσθήσει. Νέο προβάδισμα. Λεμονίδης και Παντελής. Αναλαμβάνουν τον κύριο όγκο των επιθέσεων της Σεν Πάουλη. Στον τριό πόντο. Αστοχό. Επιθετικό rebound. Ένα πρωτάθλημα, μια κατηγορία στην οποία όλοι μπορεί να κερδίσουν όλους. Μίσης η Ελλάη. Το τριμή ομάδα βρίσκεται στο 5-1 και άλλη στο 2-4. Μπορεί κάλλιστα η Λασόν απόψε. Θα δημιουργήσει προβλήματα να τους δημιώξει τα σκηνιά και να τους κλείψει το παιχνίδι. Κάθε δύο πόντο από τον Τεβελικίδη. 6-2. Τέσσερα. Την μπάλα χαμηλά. Το νούμερο 13, ο Τεβελικίδης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Μανίκας. Παρόπουλος. Καταφέρει να συνεχίσει στο πλάτι. Στον πάτα σε 4. Μονίδης. Αποσποιηθεί. Βάλα στο σίδερο. Θα αναπηδήσει 2. Θα αναπηδήσει Στεφάνη. Ο Φώτης. Κέρδισε το φάουλ. Παίρνουν το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Ακόμα και να περάσουν να μπορούνε. Έχει την γραμμή των 6.90 από το Χαντά. Καλό από τον Τσιμπαρόπουλο. 6-6. Ο
προσπάθεια που κάνει να βρεθεί εκείνη σε θέση οδηγού. Καραμπάς. Μάλα σε γωνία. Άστοχος ο Κοντονάτσιος. Πολύ αποστολή του. Μετά την απόβαση που πήρε, θα πέρασε κάτω το καλάθι. Καραμπάς. Εξαιρετικά. Από το νούμερο 8 του Φλασσόν, ο Μανίκα, πρώτο προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Τρέχουνε σε ρί, 7-0. Παντελής. Ζωπαρόπουλος και Σκαρμέας να καθαρίσουν τον εναέριο χώρο στη ρακέτα τους. Να κάνουν εκείνη την μπάλα εκτός. Αποκλείει για τη Σεμπάουλ. Στο τριών πόντων. Έστωχο το Λεμονίδη. 9-9. Το νούμερο 5 της Σεμπάουλ. Ο Καραμούλας είναι στη γραμμή των ελεύθερων πολλών. Λεμονίδη, συγγνώμη. 13-12 προβάδισμα κεφάλι για τη Σεμπάουλ με πλακία κεφαλής στο συν 1. Yeah.
δικό του σε 8-0. Καραμπάς. Μανίκας. Σερκίσου. Λιμπάνε το ποιόν. Το για να δούμε αν θα προλάβει. Θα τρέξει όλο το κήπεδο. Προσωπική ενέργεια από τον Φώτη Καραμπά, ο οποίος θα μειώσει σε 17-14. Είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών για τη συμπληρωματική. Ο coach Χρυτζής όρθιος, έστω στην βολή, 17-15. Μαλακές. Πάλι προβάδισμα στην ομάδα του 17-18. Αγώνα πυγμαχία σήμερα στο παιχνίδι, μία σου και μία μου. Παντελής. Ελεύθερες βολές. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Έχουμε επανέλθει στο παιχνίδι μας με τον Παντελή στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Σκόσο 17-18. Η σκητάλη της πρωτοπορίας αλλάζει συνεχώς χεριά. Άσο το συμπρότη. Τρίποντα το σπίτι του, 18-21, σκορ πρώτο δεκαλέπτου, θα επανέλθουμε σε λίγο με την έναρξη δευτέρου. Λοιπόν, 4 δεκάλεπτο.
το καλάθι από τον κριτικό δεν θα έρθει. 17-21 σε ένα γεμάτο πρώτο δεκάλεπτο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Καραμπάτ. Κριτικός για τρεις. Δεν θα το κάνει το κρατήρι πορτοκαλί. Μεταφορά της μπάλας, μάλιστα. Κατοχή τώρα για τη Λάσο. Το έκανε. Καραμπάς, κριτικός. Τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο διατρής. Έμπαινε θα μέτραγε. Και να πω την αλήθεια θα μπορούσε να το κάνει. Με την δικαιώμα για δύο. Βελεκίδης ο σκόρερ, πρώτο καλάθι για το δεύτερο δεκάλεπτο, 20-21. Μετανόδης, θα στοχίσει. Τελικό συγγνώμη, διάσωνα, σου έφαγα το επίθετο. Και όχι μόνο αυτό, θα δοθεί επιθετικό φάουλ, χαρακτηριστική η κίνηση του τον φοβερό και τρομερό Φώστη Καραμπά. 20-23. Έχετε αυτός ελεύθερη βολή. 20-24. Προβάδισμα 4 πόντων για την Ασόν.
πάρει νέο φάουλ. Και θα στηθεί και πάλι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ούτε αυτή τη φορά. Και το πολυπόθητο για εκείνον αλλά και για την ομάδα του, goal foul. Στη δεύτερη. Θα το πει για ποιον, για τους γηπεδούχους. Νέο φάουλ. Αυτή τη φορά θα το πάρει ο Καραμουλάς. Μπήκανε οι δύο. Πολύ και έχει βοηθεί μου. Το στείλω σε τιμότητα. Στου τριών πόντων αστοχός. Πρώτο κακό σουτ για τον Λεμονέτσι στην αναμέτρηση. Είδε δεν για κάτι κουβέντα για τον Τζιλό. Τυπικός Ιταρίκης. Τι καλαθάρα έβαλε ο άνθρωπος. 22-26. Παντελής. Θα πάρει το σκριν. Κάνει πάρα στο πηγάνι των 6.75. Αυτό το κοντός των τριών πόντων του Καραμπά. Καραμπά υπάρχει και στη μια ομάδα και στην άλλη. Θα πάρει νέο φάουλ. Thank you.
Λοιπόν, 22-26. Άστο το συγκρότη. Το φάουλ χαμηλά. Έχουμε συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Όχι. Είναι βολές. Μάλιστα, έχουμε συμπληρώσει. Εστοχός. 23. 27. 8. Τεχνική ποινή, μάλιστα. Τώρα ο Παντελής για ποιο λόγο ανοίγει διάλογο με τον προπονητή, ενώ έχει πετύχει τον καλάθι. Έχει δεχτεί μια τεχνική, ξαναπάει στο ρεφ. Χρειάζονταν τώρα όλο αυτό. Όχι, δεν είχε. Αυτό το συγκρότη, η μοναδική βολή της τελικής, ο Μανίκας. Ψηλό. Τον έχει κόψει στα ίσα, εκπληκτικό κόψιμο και έχει γυρίσει στον αντίπαλό του. Αυτό το συμπρότη. Το 25-28 παραμένει. Ένα βηματάκι πίσω για δύο. Άστοχο. Ήταν καλό. Νίκτας. Για δύο. Άστοχο. Για να δούμε το τι θέλει. Καραμούλας. 28 όλα από τον Δημήτρη, φέρνει το σκορ στην απόλυτη ισορροπία. Καρνέας δεν θα απαντήσει. Χωρίς για γιατί ήταν τρίποντο. Τρίποντο ήταν. Διορθώνω 27-28 το σκορ. Στον πόντο. Για να δούμε αν ήρθε η ώρα να περάσουν και πάλι μπροστά. Παντελής, δεξί δε διάδρομο. Αφήσει με το δεξί. Δεν θα καταφέρει να συνδεθεί ούτε τώρα με το καλάθι. Θα πρέπει να ρεμίσει. Θα καθαρίσει το μυαλό του. Από τυχόν προηγούμενα σφυρίματα που μπορεί να τον έχουν ενοχλήσει. Ας το πω και αυτό. Από τον Κομβάρα.
για 3. Απολυπιστικά αυτό. Σόν 27-28. Λεμονίδης. Άστρος καθώς. Τι έχουνε πάθει τώρα. Σε κατέρωθαν οι παίκτες. Θα κατεβάσει την μπάλα, θα πάει μόνος του. Βήματα. Σχεδιάζουν την τελευταία τους επίθεση και τα κάνανε μαντάρα στην επαναφορά. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε εμείς κάτι. Η κατοχή έχει περάσει στην πλευρά της Λασόν. Θα ερχόταν το goal foul και μόνο το foul το οποίο κέρδισε Μάρο Βουλός. Συνεπνοή του πρώτου μικρόνου. Έξω το συνεπνοή. Σε 9.31.
χρόνου. Με το σκορ σε πάλι Λασόν 29-31. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το δεύτερο εμίχρονο μόλις ξεκίνησε. Αναμέτρησης.
Αλέξης παίρνει το όπλο του. 36-38. Τρέχει τρίποντα και σε αυτό το δεκάλεπτο όπως και στο πρώτο. Με το φάουλ χαμηλά. Από τον Μαρκουβάρο Βιλό. Σε αυτόν χρειώθηκε. Παρακολουθούμε μεγάλο παιχνίδι όσον αφορά τα στέντς και κατά διαστήματα βλέπουμε και όμορφο μπάσκετ. Ειδικά το πρώτο δεκάλεπτο ήταν κάρμα ιδιαίτερα και από τις δύο ομάδες. Αφορά την μπαλάς. Εξελοκίζεις. Αυτή η πάσα του θα διορθώσει. Δεν θα ολοκληρώσει. Νικηταίδης. Ελιάσον είναι μόνος του. Γιατί το σκέφτηκε εκεί. Σκαρνέας για δύο. Άστοχος, Καραμπάς. Γιατί δεν έχει να νεωθεί να πούμε. Νικηταίδης. Όχι. 38-36 παραμένουν. Τώρα εκεί ο Μανίκας πήγε κάπως Καραμπά. Θα μαθηλεί. Χέρια του είτε σε δεύτερο χρόνο, Σκαρνέας καθαρίζει. Καραμπάς. Κιτάιδης. Κρητικός. Μανίκας. Ο Ιάσονας θα προσποιηθεί, θα περάσει, θα στοχίσει, θα πάρει το επιθετικό. Επίθεση 14, Μανίκας. Για δύο κι αυτός. Ούτε τώρα. Στο σύμβιο Σεν Πάουλι. Τενείς. Εύτοχο σε σου 3 πόντων, 41-36. Το τέταρτο συνεχόμενο συνολικά και από τις δύο ομάδες. Τα τρία, καλάθι και φάουλ, εξαιρετική ενέργεια. Μεγάλο καλάθι. 41-38. Έβγαλε όλο το μπασκετικό ταλέντο που διαθέτει ο Καραμπάς σε αυτή τη φάση. Και από ό,τι είδατε και είδαμε διαθέτει πολύ γκο. Εύστοχο στη συμβολή. Διαφορά και πάλι στο καλάθι, 41-39. Τελείς αυτοκίση. Ένα βήμα με Καραμπάς. Βάλει ακόμα και μπροστά την ομάδα του. Μανίκας. Καραμπάς. Κρητικός. Μανίκας με τον Λεμονίδη απέναντί του για τρεις. Όχι, Καραμπάς το επιθετικό θα γυρίσει, θα κοπεί καθαρά. Κατοχή και πάλι για τη Λασόν. Το θέμα είναι πόσα δευτερόλεπτα. 10. Μανίκας. Θα είδεις για τρεις για το προσπέρασμα. Όχι. Τον στέλνει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Όχι. Βιαστικά.
Καϊδης για τρεις, πάνω στο φάνη. Διακυρός Παντελή, δώσει προβάδισμα 4 πόντων στην ομάδα του. 43-39. Με 7 πόντων, 46-39, μεγάλο τρίποντο από το νούμερο 5 των γηπεδούχων. Είναι το δεύτερο του σε αυτό το δεκάλεπτο, σε μια περίοδο που ο κύριος όγκος των πετυχημένων επιθέσεων της Σεν Πάουλου έχει προέρχει έξω από τη γραμμή των 6-75. Λεμονίδης θα κλέψει. Θα βρει στήριγμα στα χέρια του Κοβάλα, ο οποίος θα στοχούσε στο πηγάνι των 6.75. Δεν θα μείνει και το συμπαίκτη του. Ο Μανίκας, 1,5 λεπτά κατά το τέλος του τρίτου. Πιτέλης, 10 για την επίθεσή του. Είπε. Είναι ξεκάθαρος μας ο κανονισμός. Νέα τεχνική ποινή. Βρίσκονται μπροστά 9 πόντους. Και κάνουν τα δύνατα δυνατά για να τους βάλουν και πάλι στο παιχνίδι.
Ετοιμά. Τελευταία στροφή. Αυτό το
τεσσάρων. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του με 12, 53-41. Έχω την εντύπωση η μεγαλύτερη διαφορά με εξηγή στην αναμέτρηση. Σου πει ο Πόπη για την απάντηση. Όχι, πολύ κακό. Το Κοντονάτσιο. Την μπάλα στα σίγουρα χέρια του Πιτένι. Ο πιο ήρεμος, από τους πιο ήρεμους. Και κατέρωθε, θα πω εγώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. Πάρει το φάουλ όμως και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πρώτη.
λοιπόν, Καραμπάς. Πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι. 77-48, πάμε σε ένα time out. Μας. Ευχαριστώ πολύ. Τον
ρεκόρ της στο 2-5 Dazon. Παραλαμβάνω σε πάλι Dazon 61-54.